πρόοδος σύλλογος, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης, διοργάνωσαν χθες την παρουσίαση της πρώτης προσωπικής δουλειάς του συντοπίτη μας Μανώλη Κουτσονάνου με τίτλο «Ταξίδι από την παράδοση ως την τζαζ» που μόλις κυκλοφόρησε. Πρόκειται για μια αίσια κατάληξη σε ένα υπέροχο CD της αρχικής ιδέας του όριμου πια μουσική δημιουργού να σμίξει την παράδοσή μας με την τζαζ, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται μέσα από αυτά τα υπέροχα είδη μουσικής. Θεωρώ ότι η απόψινη εκδήλωση είναι σημαντική, είναι κορυφαία, γιατί έχει ντόπιο δημιουργό και δίπλα στον ντόπιο δημιουργό σπουδαίους μουσικούς που θα τον στηρίξουν σε ένα εγχείρημα πολύ σπουδαίο για την πρώτη προσωπική δουλειά του Μανώλη Κουτσουνάνο, με ένα εξαιρετικό CD που θα απολαύσουμε σε λίγο από 10 μουσικούς επί σκηνής. Νομίζω ότι είναι μια κορυφαία στιγμή για την τζαζ μουσική σκηνή της πόλης. Κορυφαία γιατί θα αναδειχθεί η ποιότητα της τζαζ μουσικής που αναδεικνύεται χρόνια τώρα μέσα από αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που ασχολούνται με την τζαζ και μας την αναδεικνύουν και μας την έχουν γνωρίσει. Τελευταία εκδήλωση του χρόνου για το Φιλοπρόοδο Σύλλογο, έπονται τα επόμενα. Να πούμε ευχές για καλή πρωτοχρονιά και καλή χρονιά σε όλους μας. Ναι, βέβαια, όπως είπαμε Δέσποινα, είναι ένα ταξίδι μουσικό και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το μοιράζομαι με τους φίλους μου και με τον κόσμο που μου το στηρίζει, ας πούμε, της πόλης μας και νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη μέρα για μένα και για όλους μας. Ένα όνειρο ζωής γίνεται πραγματικότητα. Ναι, έτσι ακριβώς όπως το λες και υπάρχει συνέχεια, σιγά σιγά, θα ταξιδέψουμε γενικά. Τι περιλαμβάνει αυτό το ταξίδι, πώς έγινε αυτό το πάτρεμα της παράδοσης με την τζαζ? Αυτό είναι μια μουσική η οποία έχει μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά τη μελωδία της και όλα αυτά και την παντρέψαμε με την τζαζ γιατί είναι και τα δύο υπέροχα διαφορετικά είδη, ας πούμε, που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Στην παρουσίαση χθες αλλά και στο CD συμμετείχαν και έπαιξαν εξαιρετικοί ντόπιοι και όχι μόνο μουσικοί όπως ο Χρήστος Ραφαηλίδης στο βιβράφωνο, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στον μπάσο, η Βάσο Δημητρίου στην κιθάρα, ο Μιχάλης Ζέγας στην κιθάρα, ο Γιώργος Τζούκας στο πιάνο, ο Φώτης Τσιωτίκας στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Γκατζιούρας στην τρομπέτα, ο Νίκος Καρδογιάννης στο τρομπόνι, ο Σότος Κουτσονάνος στα κρουστά και φυσικά ο δημιουργός Μανώλης Κουτσονάνος στα τύμπανα. Είμαι συγκινημένος. Είναι κάτι που το λένε όλοι πολιτικοί συνήθως, τώρα το λένε και η μουσική. Γιατί συνδυάζεται κάτι με το οποίο γαλουχήθηκα μεγαλώνοντας στην Κοζάνη και μιλάω για τον ήχο των πνευστών που έχουμε και όλοι ξέρουμε για τη μουσική μας την τοπική. Και τώρα το πήρε αυτό ο Μανώλης και το έβαλε δίπλα σε ανθρώπους που δούλεψαν πάνω στη δυτική μουσική όπως είναι η τζαζ. Και έχουμε αυτό το πάντρεμα. Και το πείραμα πέτυχε, όπως θα διαπιστώσετε και εσείς σε λίγο. Και επειδή αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά άλλου και γίνεται στην Κοζάνη και από ό,τι βλέπω θα έχει και κόσμο, οπότε έχουμε και την έγκριση του κοινού, γι' αυτό είμαι και συγκινημένος. Δεν ξέρω τι άλλη έκφραση μπορώ να βρω. Πότε το ταξίδι και μάλιστα ταξίδι φίλων με τους οποίους είμαστε σχεδόν αδέρφια μέσα στις δεκαετίες. Θεωρώ τον εαυτό μου επίτιμη δημότησα της Κοζάνης. Γιατί η φιλία μου με τον Μανώλη αριθμεί τουλάχιστον 30 χρόνια. Σπουδαίοι μουσικοί συναντώνται σε μια καινούργια δουλειά με διασκευές, αυτοσχεδιασμούς, αλλά η παράδοση και η τζαζ πώς δένουν? Αυτό σημαίνει παράδοση. Είναι μια σκυτάλη που την παραδίδεις. Την παραλαμβάνεις από κάπου και την παραδίδεις κάπου. Αν υποθέσουμε ότι το δρόμενο των ημερών, η περιέργεια, η μουσική περιέργεια, ας πούμε, των ημερών θα ήταν η τζαζ, η παραδοσιακή μουσική ίσως να είναι η καλύτερη σκυτάλη και η καλύτερη δικαιολογία για να στηθεί ένα πανηγύρι Χριστουγέννων με αγαπημένους φίλους, ένα δίσκο που ήταν όνειρο του Μανώλη εδώ και χρόνια. Γιατί μην ξεχνάμε, ο Μανώλης είναι ένας σπουδαίος ντράμερ και πολύ σπουδαίος μουσικός και άνθρωπος. Τον έχουμε στην καρδιά μας, εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανη για αυτό που έχει κάνει. Η σχέση μουσικά και φιλικά κρατάει πάνω από 35, κοντά στα 40 χρόνια με το Μανώλη. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ο Μανώλης έκανε ένα άνοιγμα στη μουσική που μέχρι στιγμής δεν το έκανε κανένας από εμάς. Δηλαδή πήρε στοιχεία και μουσική των περιοχών μας, όχι μόνο της Κοζάνης, αλλά με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τα χάλκινα,
Και αυτό λοιπόν με μια πρόσμιξη διαφόρων άλλων μουσικών, δεν θα έλεγα jazz, αλλά με την νοοτροπία της jazz, έχει βγει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για μας. Τώρα ελπίζω και εσείς που θα το δείτε να έχετε την ίδια αντίληψη. Συναισθήματα είναι, εντάξει, νιώθω ρε παιδί μου ότι αυτός ο άνθρωπος με έδωσε τόσα πολλά πράγματα. Δεν το λέω επειδή είναι πατέρας μου, απλώς με έδωσε για παράδειγμα έτσι, από μικρός ασχολιόμουν δηλαδή με τα τύμπανα και ήταν, τα αγαπούσα και είχα τρέλα με αυτό και ήταν ένα έναυσμα αυτό το πράγμα, δηλαδή ήταν ωραία τα συναισθήματα αλλά και ακολούθησα τα βήματα του πατέρα μου. Και αισθάνομαι έτσι, αυτή τη στιγμή έτσι, πάρα πολύ χαρά. Έτσι, είναι πολύ ωραία συναισθήματα αυτά που...